Πώς χάνουν βάρος οι στάρ του Hollywood? Κοσμοπόλιταν σελίδα 98. Σήμερα ήπιατε γάλα. Ήταν φρέσκο. Φρέσκο γάλα Δέλτα. Το έχουμε ανάγκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό βράδυ. Εντύπωση έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού Μεσούτ Γιλμάζ, σύμφωνα με τις οποίες στη συνάντησή του με τον Κώστα Σιμίτη συμφώνησαν να ορίσουν δύο εκπροσώπους της απολύτου εμπιστοσύνης των δύο ηγετών, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία των Πρωθυπουργών Ελλάδος και Τουρκίας. Τις δηλώσεις του κυρίου Γιλμάζ διέψευσε ο Υπουργός Τύπου Δημήτρης Ρέπας. Δεν υπάρχει, είπε, καμία συμφωνία. Το θέμα ετέθη από τον κύριο Γιλμάζ, αλλά δεν έγινε αποδεκτό από τον Κώστα Σιμίτη. Χθες πάντως, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Κώστας Σιμίτης χαρακτήρισε την συνάντησή του με τον κύριο Γιλμάζ άκαρπη αλλά επικοδομητική και πρόσθεσε ότι η επίσκεψή του στην Άγκυρα θα πραγματοποιηθεί μόνο υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Αισιόδοξη. Ήταν μια καλή αρχή. Ο κύριος Σιμίτης εξήγησε στους Έλληνες δημοσιογράφους γιατί χαρακτήριζε τη συνάντησή του με τον κύριο Γιλμάζ ωφέλιμη και θετική, αν και δεν προέκυψε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι πρώτα απ' όλα ωφέλιμο να συναντιόνται οι αρχηγοί δύο κρατών, οι οποίοι. Τα οποία έχουν προβλήματα. Κατά τη δική μου άποψη, ο κύριος Σιμίτης θέλει μια μόνιμη λύση στις σχέσεις μας. Αλλά δεν γνωρίζω αν αυτή η θέληση του ιδίου θα επηρεάσει και τις θέσεις της Ελλάδος. Όσο για την πρόσκληση που απίφθινε ο Τούρκος Πρωθυπουργός στον κύριο Σιμίτη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι χωρίς προϋποθέσεις δεν πρόκειται να πάει στην Άγκυρα. Η μετάβασή μου, το ταξίδι μου στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις μιας επιτυχίας. Οι Τούρκοι στρατηγοί προκάλεσαν και σήμερα, την ώρα που ο Μεσούτ Γιλμάζ ήταν σε αυτή εδώ τη βεράντα, στο μπαλκόνι του κρητικού πελάγους και απολάμβανε το ελληνικό καφεδάκι και μάλιστα προσπαθούσε να πείσει τους Έλληνες δημοσιογράφους για την αναγκαιότητα της ειρήνης στην περιοχή. 45 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη γάζωναν ολόκληρο το Αιγαίο. Από τις 7 το πρωί άρχισαν να μπαίνουν στο Αιγαίο τα τουρκικά μαχητικά, αναζεύγη και τετράδες. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι είχαν εισέλθει προειδοποίητα στο FIR Αθηνών 46 αεροπλάνα, 28 από αυτά F-16 και 18 Φάντο. Τα περισσότερα κινήθηκαν μεταξύ Χίου και Λέσβου, ενώ κάποια άλλα πέταξαν μεταξύ Ρόδου και Κο και ελάχιστα μεταξύ Λίμνου και Λέσβου. Πάντως η εικόνα που έδωσε ο τουρκικός τύπος για τη συνάντηση Σιμίτη Γιλμάζ ήταν αισιόδοξη. Η Χουριέτ κάνει λόγο για ελπιδοφόρα βήματα, η Σαμπάκ ύφεση στο Αιγαίο και η Μιλιέτ για ύφεση στην Κρήτη. Οι τουρκικές εφημερίδες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσκληση προς τον κύριο Σιμίτη να επισκεφθεί τη χώρα τους. Στο παρασκήνιο της διάσκεψης, η σύζυγος του Μεσούτ Γιλμάζ προτίμησε και πάλι να απέχει από το επίσημο πρόγραμμα, ενώ με τσίκουδιά και παραδοσιακούς κριτικούς μεζέδες υπεδέχθη τον Σέρβο πρόεδρο Σλόμπεντα Μιλόσεβιτς στα Χανιά η οικογένεια Μητσοτάκη. Εδώ είναι Βαλκάνια, φαίνεται ότι σκέφτηκε ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μεσούτ Γιλμάζ και αποφάσισε να το αξιοποιήσει. Έκανε κανονική πασαρέλα στη βεράντα του ξενοδοχείου Καψής προκειμένου να λανσάρει το ηγεμονικό του προφίλ μπροστά στις κάμερες. Τις κινήσεις στρατηγικής που κάνει στην πολιτική του ζωή, ο Μεσούτ Γιλμάζ θέλησε να επιδείξει μέσα από μια παρτίδα σκάκι. Μόνο που αυτή τη φορά δεν έκανε μάτι στον Κώστα Σιμίτη. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός παρήγγειλε ένα ελληνικό καφεδάκι και κάθισε να το απολαύσει αγναντεύοντας τα γαλανά νερά της Κρήτης. Σίγουρα το Αιγαίο στριφογύριζε στο μυαλό του, όμως προτίμησε να το ξεχάσει για λίγο και να ξεκουραστεί απολαμβάνοντας το γαλανό ουρανό της Ελλάδας, τον οποίο εκείνη την ώρα παραβίαζαν τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη. Όσο για τη σύζυγο του Τούρκου Πρωθυπουργού, όλο το διήμερο ακολούθησε το δικό της πρόγραμμα. Βράδυ, η κυρία Μπερνά Αγγιλμάζ δεν έμεινε στο ξενοδοχείο, ξεπόρτισε. Χωρίς να την αντιληφθεί κανείς, πήρε τη συντροφιά της που είχε φέρει από την Άγκυρα και πήγε σε ένα γραφικό χωριό, τον Αρόλιθο, που βρίσκεται κοντά στα Ανόγια. Εκεί γεύτηκε κριτικές λιχουδιές. Η κυρία Γιλμάζ, η οποία συνοδευόταν από 27 άτομα της ασφάλειάς της, έφαγε τυροπιτάκια, κρυθαροκουλούρα, χωριάτικη με πολύ λάδι, αρνί στη θράκα και φυσικά ντολμάδες. Την ίδια στιγμή, η σύζυγος του Έλληνα Πρωθυπουργού, Δάφνη Σιμίτη, έκανε τη δική της βόλτα στο Ρέθυμνο, όπου της χάρισαν και διάφορα δώρα. Εκτίμησε ιδιαίτερα ένα κομπολόι, το οποίο κρατά στα χέρια της για τις δύσκολες ώρες της ανίας. Κυρία Σιμίτη, για το γεγονός ότι η κυρία Γιλμάζ δεν είναι μαζί σας. Όχι, κυρία Γιλμάζ, πολλές κυρίες κάνουν και δικό τους πρόγραμμα. Και εγώ όταν πηγαίνω έξω κάνω δικό μου πρόγραμμα. Δεν είναι φυσικά αυτά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα. Μα είναι αλήθεια, τα λέτε τώρα.
Το απόγευμα πάντως συνέβη και το πιο παράδοξο γεγονός της διάσκεψης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Υφυπουργός κ. Γιάννος Κρανιδιώτης και ο κ. Νίκος Θέμελης έκαναν μία βόλτα στο χώρο του ξενοδοχείου. Ξαφνικά είδαν μπροστά τους μία γελάδα από το μικρό ζωολογικό κήπο που υπάρχει στο ξενοδοχείο. Άπλωσαν τα χέρια τους για να τη χαϊδέψουν, όμως εκείνη δεν έδειξε να συμφωνεί. Ξέφρενη μπήκε στο εστιατόριο που υπήρχε δίπλα και όρμησε στους δημοσιογράφους που έτρωγαν εκείνη την ώρα. Θύματα δεν αναφέρθηκαν. Μέσα σε ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα συναντήθηκαν και γεύματισαν μαζί στα Χανιά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Μετά τη συνάντηση, ο κύριος Μιλόσεβιτς αποκάλυψε ότι με τον Φάτος Νάνο συζήτησαν για το πώς θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο. Συγγνώμη, ζήτησε μέσω του δελτίου ειδήσεων του Sky ο πρωινός ληστής ενός αρτοποιείου στη Νέα Σμύρνη. Στο κεντρικό δελτίο δείξαμε τις εικόνες από τη ληστεία έτσι όπως τις κατέγραψε η κάμερα της εισόδου. Λίγη ώρα μετά ο δράστης θέλησε να απολογηθεί. Κι όμως έγινε και αυτό. Ληστεία μπροστά στην κάμερα μέσα σε ένα φούρνο. Ο δράστης, εντελώς ανυποψίαστος ότι κάθε του κίνηση καταγράφεται από την κάμερα. Μπαίνει μέσα, αγοράζει μια τυρόπιτα και ζύμη, αρπάζει χρήματα από το ταμείο και εξαφανίζεται. Τα υπόλοιπα επί της μικρής οθόνης. Λίγα μόλις λεπτά μετά την προβολή του ρεπορτάζ, ο δράστης που είδε το πρόσωπό του πεντακάθαρα στην τηλεόραση του Sky επικοινώνησε τηλεφωνικώς με το σταθμό μας για να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη από τα θύματα του για την πράξη αυτή. Θέλω στον κύριο να μιλήσω. Του ζητήσω συγγνώμη και να του κλείσω εγώ ένα ραντεβού για να ξέρει μόνο εκείνους να πάω να του δώσω και τα λεφτά του και να τη ζητήσω και συγγνώμη και να ρωτήσω και για την κυρία μήπως χτύπησε. Ανησυχώ και γι' αυτό. Πόσα λεφτά πήρατε εσείς το πρωί? Είμαι, φέρετε σε δύσκολη θέση. Καταλαβαίνεις και είμαι μόνος μου στο σπίτι. Θα δω εγώ με τι τρόπο θα μπορέσω να τον προσεγγίσω τον άνθρωπο χωρίς να πάρει κανένα σκαμπάρι για να του δώσω τα λεφτά, θα του συγγνώμη τον άνθρωπο. Τι να κάνω. Στο αρτοποιείο του Δημήτρη Σαμπάνη στη Νέα Σμύρνη όλα κυλούσαν όπως κάθε μέρα. Ώσπου ξαφνικά στις 10 το πρωί μπαίνει στο κατάστημα ένας νεαρός. Αυτός που τώρα εμφανίζεται στην οθόνη. Οι κινήσεις του νεαρού είναι απόλυτα φυσιολογικές. Όταν όμως ο υπάλληλος μπαίνει στο εργαστήριο για να του φέρει το ζυμάρι, γυρίζει το κεφάλι του για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος πελάτης. Ψύχραιμος πάντα, γέρνει προς την ταμιακή μηχανή. Διαπιστώνει όμως ότι είναι κλειστή. Σχεδόν ταυτόχρονα επιστρέφει και ο υπάλληλος. Εν τω μεταξύ στο μαγαζί μπαίνουν και άλλοι πελάτες. Ο νεαρός καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Έτσι, αποφασίζει να φύγει και να επιστρέψει αργότερα. Δεν έχουν περάσει παρά 10 λεπτά. Μπορείτε να δείτε τον νεαρό μπροστά από την είσοδο του μαγαζιού να παρκάρει το μηχανάκι του και να μπαίνει για δεύτερη φορά στο φούρνο. Αυτή τη φορά ζητά μια τυρόπιτα. Η υπάλληλος σκύβει στην ταμιακή μηχανή για να βάλει τα λεφτά που μόλις εισέπραξε. Έτσι, δεν βλέπει αυτό που τώρα εσείς μπορείτε να δείτε. Τον νεαρό να βάζει την τυρόπιτα μέσα στον μπουφάν του. Κίνηση που θα της κινούσε σίγουρα τις υποψίες. Δείτε τώρα τι ακολούθησε. Όλα αυτά που παρακολουθήσατε έγιναν για 70.000 δραχμές. Τόσα πρόλαβε να αποσπάσει από το ταμείο ο νεαρός ληστής. Σοκ υπέστησαν δύο παιδιά όταν επιστρέφοντας από το σχολείο τους αντίκρισαν νεκρή τη μητέρα τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η Νίτσα Καβαλιαράτου δέχθηκε αλλεπάλληλες μαχαιριές μέσα στο διαμέρισμά της στον Πειραιά. Οι φωνές των παιδιών πάγωσαν τη γειτονιά. Όλοι έτρεξαν να δούνε τι συμβαίνει. Όταν άνοιξαν την πόρτα του διαμερίσματος στην οδό Ζαΐμη 46-48 στον Πειραιά, έμειναν άφωνοι. Η 44χρονη Πλούμη Καβαλιαράτου ήταν πεσμένη μπρούμητα δύο μέτρα από την είσοδο του διαμερίσματος, πλημμυρισμένη στο αίμα. Ανοίξαν τα κορίτσια τους και τη βρήκανε μόφερτη την κοπέλα. Τα παιδιά έβαλαν τις φωνές και οι γείτονες έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει. Ήρθαν νωρίτερα σήμερα λόγω σεισμού, τα διώξαν από το σχολείο και τη βρήκε, λέει, τη μαμά τους άνοιξε την πόρτα και τη βρήκε κάτω μέσα στα αίματα. Η κυρανίτσα, όπως την έλεγαν οι γείτονες, κάθε 15 ημέρες πήγαινε στην τράπεζα για να παίρνει το έμβασμα που της έστελνε ο άντρας της.
Ο Σπύρος Καβαλιεράτος, ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, είναι καπετάνιος στα καράβια και μόλις την περασμένη εβδομάδα μπάρκαρε για τις θάλασσες της ΑΠΟ Ανατολής προκειμένου να συντηρήσει την οικογένειά του. Είχε πάει να κάνει ανάληψη από την τράπεζα, την παρακολουθούσαν και μπήκαν μαζί στα σανσέρ. Ο δολοφόνος ακολούθησε την άτυχη γυναίκα μέχρι και εδώ το σπίτι της, στην οδό Ζαΐμη 46-48 στον Πειραιά. Έφτασε μέχρι την είσοδο, πέρασε μαζί της αυτήν εδώ την πόρτα και ανέβηκε μαζί της μέχρι το διαμέρισμα. Η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό, στο θώρακα και στα χέρια. Γεγονός που μαρτυρά ότι έδωσε σκληρή μάχη με τον δολοφόνο. Πάρα πολύ καλή οικογένεια, ας πούμε. Δεν είχαν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Το τμήμα ανθρωποκτονιών που είχε αναλάβει την υπόθεση προς το παρόν κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Και αυτό γιατί παρά τις πληροφορίες της γειτονιάς για το ανατριχιαστικό έγκλημα, κάποια στοιχεία της υπόθεσης, όπως το γεγονός ότι το σπίτι δεν βρέθηκε αναστατωμένο, δημιουργούν ερωτηματικά. Αν δηλαδή η γυναίκα γνώριζε τον άνθρωπο που τη σκότωσε ή αν ο δολοφόνος, όπως λένε οι γείτονες, την παρακολουθούσε για να τη ληστέψει και να τη σκοτώσει. Εντείνονται οι έλεγχοι της αστυνομίας έξω από σχολεία και χώρους όπου κυρίως συχνάζουν οι νέοι μετά από παραγγελία του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών Γιώργου Κολιοκώστα. Σε γραφείο του, το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία δίωξη ναρκωτικών, ο εισαγγελέας αφήνει σαφείς αιχμές για την αδράνεια, όπως αναφέρει, των αστυνομικών οργάνων στον τομέα καταστολής και διακίνησης ναρκωτικών. Για το λόγο αυτό, αναθέτει πλέον την εποπτεία των ελέγχων αλλά και την ευθύνη για την καταστροφή των κατασχεμένων ποσοτήτων σε εισαγγελέα. Τα έσπασαν οριστικά ο Κώστας Σπυρόπουλος και ο Γιάννης Παπαμιχαήλη, δύο αγαπημένοι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, επιβεβαίωσαν και δημοσίως πλέον ότι οι σχέσεις μεταξύ τους είναι κάτι παραπάνω από κακές. Κατά μέτωπον επίθεση του Γιάννη Παπαμιχαήλ εναντίον του Βλάση Μπονάτσου. Ο μονάκριβος γιος της Αλίκης, με επιστολή που έστειλε τα μέσα ενημέρωση, κατηγορεί τόσο τον γνωστό καλλιτέχνη όσο και τον Κώστα Σπυρόπουλο για ποταπή ιδιοτέλεια. Το ξέσπασμα του Γιάννη Παπαμιχαήλ προκάλεσαν τα όσα ισχυρίστηκε ο Βλάση Μπονάτσου σε τηλεοπτική εκπομπή. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Βλάση Μπονάτσου υποστήριξε ότι η παρέμβαση του Γιάννη Παπαμιχαήλ την περασμένη Παρασκευή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, όπου γινόταν συζήτηση για την παράσταση Blood Brothers, στην οποία πρωταγωνιστεί με τον Κώστα Σπυρόπουλο, δεν ήταν αυτό. Αλλά έγινε μετά από συνεννόηση. Έθεσα στην αρχή την ιστορία του έργου, των δικαιωμάτων και όλων των υπολείπων. Ναι. Με ειδοποιούν ότι μας παρακολουθούσε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος θέλει να παρέμβει, να πει κάποια πράγματα. Βεβαίως να παρέμβει. Να ακούσουμε λοιπόν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ. Κύριε Παπαμιχαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Γιάννη. Λοιπόν, είναι πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα το οποίο το έχω δει στην τηλεόραση, δηλαδή να διαφημίζεται το έργο. Δεν έχω κάνει τίποτα, καμία παρέμβαση. Συνέχεια ήθελε αλήκη και ήθελε αλήκη και ήθελε αλήκη. Καταρχάς, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ήθελε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται στη ζωή πρώτα απ' όλα, έτσι. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι αν ήξερε πώς είναι η κατάσταση στη στιγμή, όχι το έργο δεν θα ήθελε, αλλά ούτε κι εγώ μην πω τι. Ο Σκάι, που κατά τη διάρκεια του δελτίου δέχθηκε το τηλεφώνημα του Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος θέλησε να διαμαρτυρηθεί για τα όσα λέγονταν για τη μητέρα του, όπως όφιλε του έδωσε βήμα για να μιλήσει. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ στην επιστολή του καταφέρεται με σκληρές εκφράσεις εναντίον του Βλάση Μπονάτσου. Η αγοραία συνταγή, λέει χαρακτηριστικά ο γιος της Αλίκης, η βαρβαρώδης ευτέλεια και οι σκοπιμότητες της εμπορικότητας και της διαφήμισης ισοπεδώνουν ιερές παρακαταθήκες και μεταμορφώνουν τις πιο ακριβές αξίες σε αναλώσιμα προϊόντα. Τα βέλη του Γιάννη Παπαμιχαήλ αμέσως είχαν στόχο και τον Κώστα Σπυρόπουλο. Ο γιος της Αλίκης για άλλη μια φορά ζητά να μην χρησιμοποιούν για προσωπικό τους όφελος και διαφήμιση το όνομα της μητέρας του. Θα τιμούσαν οι συντελεστές του συγκεκριμένου θεατρικού έργου τη μνήμη της μητέρας μου με μια διακριτική αναφορά του ονόματός της με ένα θεατρικό χρέος που οι ίδιοι θα επιθυμούσαν την εξόφλησή του και όχι προωθώντας τα δικά τους επαγγελματικά συμφέροντα υπό την ομπρέλα της δικής της υποτιθέμενης επιθυμίας. Η σκέψη τους προς εκείνη θα ήταν μια προσευχή, καταλήγει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Η κόντρα ανάμεσα στο γιο της Αλίκης και τον Κώστα Σπυρόπουλο, που μέχρι σήμερα αποτελούσε κοινό μυστικό, παίρνει τώρα επίσημο χαρακτήρα. Ο Κώστας Σπυρόπουλος, μάλιστα, με δηλώσεις του στην εφημερίδα Τα Νέα, έσπευσε να απαντήσει στο Γιάννη Παπαμιχαήλ. Πες ότι εγώ δεν τίμησα τη συγχωρεμένη, λέει ο Κώστας Σπυρόπουλος. Δεν είδα όμως και κάποιον να την τιμάει. Και κυρίως ποιος την τιμούσε εν ζωή. Ευτυχώς ή δυστυχώς, η ζωή συνεχίζεται. Η πολυτέλεια της ζωής σου δίνει το δικαίωμα να βάζεις και το δυστυχώς. Στην ίδια συνέντευξη, ο Κώστας Σπυρόπουλος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να γράψει βιβλίο για τη μεγάλη πρωταγωνίστρια, αν και ήδη έχει δεχθεί από εκδότες δύο δελεαστικές προτάσεις. Ο Κώστας Σπυρόπουλος, κατά τη συνήθη τακτική του, αποφεύγει να μιλήσει ευθέως και να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει όσα λέγονται για εκείνον και τη Δήμητρα Λιάνη. Σχολιάζει όμως τις φήμες που κυκλοφορούσαν ότι δηλαδή ίσως η Δήμητρα Λιάνη πήγαινε στην πρεμιέρα του έργου. Όσοι έρθουν στο θέατρο θα πρέπει να ξέρουν ότι θα δουν μόνο την παράσταση. Ας μην περιμένουν επισκέψεις ή μαλλιοτραβήγματα, λέει ο Κώστας Σπυρόπουλος.
Ένα μικρό πανικό προκάλεσε χθες ο διπλός σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην Αθήνα. Οι σεισμογράφοι κατέγραψαν δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,3 και 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή της Ελευσίνας. Οι σεισμολόγοι διαβεβαιώνουν πάντως ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αφού η περιοχή δεν έχει δώσει ποτέ μεγάλο σεισμό. Ζωντάνεψαν χθες στο πρωτοδικείο Πειραιά οι τραγικές μνήμες από το ναυάγιο του Δίστος που στήχησε τη ζωή σε 20 ανθρώπους. Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν αποζημίωση 2,3 δισεκατομμυρίων δραχμών από την Αγία Τηρακλής και εξοργίστηκαν ακούγοντας τον πρώην καπετάνιο του μοιραίου πλοίου να λέει ότι το Δίστος δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα. Είναι η στιγμή που οι συγγενείς των θυμάτων του Δίστος έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον πρώην καπετάνιο της ΑΓΕΤ που κάθεται στο εδόλιο του πρωτοδικείου Πειραιά. Μόλις ακούν τα πρώτα λόγια του Δημήτρη Μαρονίτη, ξεσπούν. Το πλοίο, ισχυρίζεται, δεν ήταν σάπιο, ήταν αξιόπλοιο. Και όταν ακούω ότι τα βαπόρια είχε τύπες και κόλλαγε με ρούχο και τα λοιπά, προσβάλλομαι, διότι υπάρχει πρόβλημα εκστροφίας, έτσι δεν είναι. Καθίστε. Τι δημοτική έρχου να πεις, γιατί παρκάρεις σε δεξιά εκεί πέρα που πήγες. Καθίστε ήρεμα, γιατί όταν μετάλλιος πήγες ήταν... Ήταν ίσως η πιο σκληρή δοκιμασία. Οι συγγενείς των θυμάτων έπρεπε να θυμηθούν ξανά λεπτό προς λεπτό τις τραγικές λεπτομέρειες του ναυαγίου. Τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν 17 ναυτικοί, δύο γυναίκες και ένα μικρό παιδί. Την τελευταία συνάντησή τους, την τελευταία συνομιλία τους και το άκουσμα της θλιβερής είδησης. Και ξαφνικά σταμάτησε το ράδιο και ακούω να λέει ο δημοσιογράφος. Πολύ νεκρό ναυάγιο είχα τη σχήμη σε ναυάγιο της ΑΓΕΤ. Το τσιμεντάλικο δίστος. Δύο σοφείς μόνο ένας. Και έμεινα με την κούφα στο χέρι. Έπαθα σοκ. Αντίθετα με τον πρώην καπετάνιο του Δίστος, η Ελένη Παπαϊωάννου, αδελφή του ναύτη Αθανάσιου Παπαϊωάννου, ήταν καταπέλτης. Ο αδελφός της την είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που έκρυβε το μοιραίο βαπόρι. Στο πρώτο τελευταίο ταξίδι μου είπε, αύριο πάμε για Ιταλία. Και φεύγουμε. Τι πω, με την ψυχή στα δόντια. Φοβόμαστε όλοι. Φεύγουμε και δεν ξέρουμε εάν θα γυρίσουμε πίσω. Και ο γιος μου θα είχε σωθεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί βρέθηκε από τους τρεις πρώτους. Από τους τρεις πρώτους βρέθηκε. Χίλιες εικόνες κατεβάσανε κάτω και παρακαλάγανε οι γυναίκες και κλαίγανε. Βλέποντας το καράβι μια εβδομάδα να είναι στον αφρό. Το μόνο που ζητούν είναι μια απάντηση για να μπορέσουν να εξηγήσουν στα παιδιά αυτών που χάθηκαν τι συνέβη εκείνο το μοιραίο Κυριακάτικο πρωινό. Με ρωτάει συνέχεια, η γιαγιά γιατί κλαίει, η κυρία Λένα. Υπότιμαζεσμό. Λέω κάτι για ένα φόνο, μη στεναχωριέσαι, θα περάσει, γι' αυτό κλαίει. Μα κάθε νέα κλαίει, εγώ την βλέπω, μα γιατί κλαίει. Οι οικογένειες των τριών ναυτικών, Αρμαμέντου, Παπαϊωάννου και Τσιρκή, ζητούν από την εταιρεία Αγία Τηρακλής αποζημίωση ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ζητάω την τιμωρία τους. Και να μην τρομοκρατούνε. Την τιμωρία τους και να μην φέρουν μπράβους εδώ πέρα. Ήρθαμε να γίνει μια δίκη και τους μπράβους να πάνε να τους βάλουν στα γραφεία τους, να τους φυλάνε. Εγώ μπορεί να είμαι μικρόσωμος, αλλά έχω καρδιά καρπουζού και αυτοί έχουν ντομάτας. Ένα εντυπωσιακό όσο και ασυνήθιστο ατύχημα έγινε σε ναυπηγείο της Αυστραλίας μπροστά στην κάμερα. Ένα καινούριο σκάφος του πολεμικού ναυτικού κατέπεσε από τις ειδικές βάσεις που το κρατούσαν στον αέρα πριν την καθέλκυση και υπέστη σοβαρές ζημιές. Σαν από θαύμα, κανείς ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, ένα ολόκληρο περιπολικό του πολεμικού ναυτικού της Αυστραλίας, ένα σκάφος που ζυγίζει 217 τόνους, γκρεμίστηκε από τα στηρίγματα και έπεσε μόνο του πριν την ώρα του στο νερό. Το ατύχημα συνέβη σε ναυπηγείο της πόλης Ντάργουιν μπροστά στην κάμερα και χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματίες. Μόνο κάποιοι εργάτες που βρίσκονταν εκεί κοντά την ώρα του εντυπωσιακού ατυχήματος απομακρύνθηκαν βάζοντάς το στα πόδια. Τα προβλήματα με το συγκεκριμένο σκάφος άρχισαν λίγες ώρες πριν γκρεμιστεί, όταν έσπασαν κάποια σειρματόσχηνα που χρησιμεύαν για να ακουμπήσει ομαλά στην επιφάνεια της θάλασσας. Από τα σπασμένα σειρματόσχηνα το πλοίο έγειρε. Οι υπεύθυνοι αξιωματικοί όμως δεν πίστευαν ότι θα μπορούσε να καταρρεύσει. Πρέπει να παραδεχτώ ότι μόλις το είδα να γκρεμίζεται, η καρδιά μου πήγε να σταματήσει, λέει ο κυβερνήτης του πλοίου.
Μετά το πρώτο σοκ, οι υπεύθυνοι του πολεμικού ναυτικού της Αυστραλίας έκαναν δύο πράγματα. Πρώτον, άρχισαν αμέσως επισκευές για να αποκατασταθούν οι ζημιές από την άγαρμπη πτώση του σκάφους. Και δεύτερον, διέταξαν ένορκη διοικητική εξέταση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα και για τις τυχόν ευθύνες, εάν υπάρχουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, νέες μελέτες αποκαλύπτουν ότι η αερόσακη είναι θανάσιμα επικίνδυνη για μικρά παιδιά που κάθονται στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου. Έρευνα του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια έδειξε πως για τα παιδιά κάτω των 10 ετών ο κίνδυνος να χάσουν τη ζωή τους είναι κατά 34% μεγαλύτερος στις μετοπικές συγκρούσεις αυτοκινήτων με αερόσακους. Το γεγονός οφείλεται στην δύναμη με την οποία ανοίγει ο αερόσακος, ακόμη και όταν η σύγκρουση είναι μικρής ισχύος. 3 βρέφη και 11 παιδιά σκοτώθηκαν με αυτόν τον τρόπο στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Να περάσουμε σε αθλητικές ειδήσεις. Σπουδαία μπάλα έπαιξαν και οι δύο ομάδες που αγωνίζονταν χθες για το κύπελο UEFA, αλλά δεν κατάφεραν να προκριθούν. Στο Ηράκλειο, ο Όφη κέρδισε 3-2 την Οσέρ και στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία 4-4 με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν κατάφεραν να προκριθούν στον επόμενο γύρο του κυπέλου UEFA ΠΑΟΚ και Όφη, αντιμετωπίζοντας Ατλέτικο Μαδρίτης και Οσέρ αντίστοιχα. Στην Τούμπα, οι 35.000 οπαδοί του Δικεφάλου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα σπουδαίο παιχνίδι με φοβερές αναλλαγές στο σκορ. Οι Ισπανοί κατάφεραν να ευνηδιάσουν τον ΠΑΟΚ και να προηγηθούν μόλις το δεύτερο λεπτό με το Λαρντίν. Στο 17, με χτύπημα φάουλ, ο συνήθις ύποπτος Κώστας Φραντζέσκος ισοφάρισε το παιχνίδι. Στο 28, ο Μπογκδάνοβιτς με κοντινό σουτ έδωσε και πάλι την πρωτοπορία στο σκορ με 1-2. Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά και πρόσφεραν πλούσιο θέαμα. Στο 50 ο Σάντι έκανε το 1-3 ευνηδιάζοντας την άμυνα του ΠΑΟ και στο 54 ο Ολιβάρες με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή σκόραρε κάνοντας το 2-3. Στο 76 ο Ζουμπούλης παρεμποδίστηκε από τον Πολίνα μέσα στην περιοχή και ο Ζαγοράκης με εύστοχο χτύπημα πέναλτι ισοφάρισε σε 3-3. Στο 81 μετά από σύγχυση στην άμυνα της Ατλέτικο ο Ζουμπούλης με σουτ έκανε το 4-3 δίνοντας την πρωτοπορία στο δικέφαλο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη αφού ο Κίκο ακριβώς στο 90 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 4-4. Να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό, να ακούσουμε τον μετεωρολόγο μας Αντώνη Λάλο. Το δελτίο καιρού σας προσφέρουν τα κλιματιστικά Mitsubishi. Κλιματιστικά Mitsubishi. Τα διαμάντια του κλιματισμού. Στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα προβλέπεται συννεφιά και σε ορισμένες περιοχές όπως τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τον Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη είναι πιθανό να βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά Ανατολική, Νότιο-Ανατολική και στο Αιγαίο Βορειοανατολική γύρω στα 6 με 7 μποφόρ, αλλά στο Αιγαίο βαθμία από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα βόρεια από 1 έως 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρροτικά και το Ιόνιο από 6 έως 20 και στο Αιγαίο από 11 μέχρι 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται αρκετή συννεφιά, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 και στο νότιο-ευωϊκό τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λίγη συννεφιά. Οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι δεν θα περνούν τα 4 με 5 το πολύ μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς. Το δελτίο καιρού σας προσφέρουν τα κλιματιστικά Mitsubishi. Δημιουργία υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής. Δημιουργία απόλυτης αξιοπιστίας και γνησιότητας. Ασυναγώνιστη ποιότητα Mitsubishi με υψηλή απόδοση στη θέρμανση. Mitsubishi, η επένδυση όλων των εποχών. Με την εγγύηση ενός βιομηχανικού κολοσσού. Κλιματιστικά Mitsubishi. Τα διαμάντια του κλιματισμού. Στο σημείο αυτό το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του Sky έφτασε στο τέλος του. Από εμάς, καλό σας βράδυ.